άφπακτο, αλλά έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αθήνα και είμαι 29 χρονών. Και σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί έχω την ευκαιρία, έστω και από ένα βίντεο, να μοιραστώ μαζί σας κάποια συναισθήματα, σκέψεις και ιστορίες που γίνανε τραγούδια και αυτά που με έφεραν στο σημείο να γνωρίσω ανθρώπους που δεν ήξερα, αλλά σίγουρα με καταλαβαίνουν. Και έτσι καταλαβαίνω. Το πρώτο τραγούδι που θα μοιραστώ μαζί σας ονομάζεται Αυλική. Βρίσκομαι το 2015 στην Κύπρο, μόνος μου, και ένιωθα την ανάγκη να δω τους δικούς μου. Ήμουν μακριά από την οικογένειά μου, από τους φίλους μου, και πραγματικά το συνέστημα που είχα μέσα μου ήταν ότι είμαι μόνος μου σε όλο αυτό το. Όχι, ας πούμε σε όλη αυτή τη χώρα, ας πούμε σε όλο τον κόσμο νιώθω μόνος μου. Πολύ μοναξιά. Και ξαφνικά μία μέρα βλέπω στις ειδήσεις ότι γίνεται μια τρομοκρατική επίθεση στο Bataclan στη Γαλλία. Και μου έρχεται η σκέψη ότι πώς γίνεται στη μία μεριά του κόσμου να είναι όλα μαύρα, ας πούμε, να υπάρχει τόσο βία, τόσο κλάμα, τόσο φόβος, και στην άλλη μεριά του κόσμου να υπάρχει αυτή η άγνοια, αυτή η καλοπέραση, αυτό το μαύρο και το άσπρο, ας πούμε. Και έτσι μου βγήκανε η Αυλική, το τραγούδι Αυλική. Πάμε. Πρέπει να φύγω να κρυφτώ έξω από μίσους που μου πλασάρουν μια ζωή. Παίρνω ανάσα για να αρχίσω και να μιλώ για έναν κόσμο αλήθινο. Στα δεξιά να πέφτει βόμβα στην αυλή μου και αριστερά πάρτι να κάνουν μια φυγή μου. Κρεβάτι να μου στρώνουνε με κουκουλά και πίσα γίναν όλοι τους μαύρα σκυλιά γεμάτα λύσα. Κάνω ένα άλμα μήπως και σωθώ από το λάκκο που έχω σκάψει και έχει φίδια. Τίποτα δεν άλλαξε με εκείνο το καιρό σου λέω φίλοι είναι όλα ίδια. Σίγουρα θα εμφανιστούν στο μέλλον για να με στοιχιώνουν και έτσι έγραψα το τραγούδι «Τα καλά παιδιά». Για τα λάθη που έκανα παλιά, μα τώρα τα πληρώνω. Απόψε δεν θα παραπονεθώ. Τα λάθη τα έκανα παλιά, μα τώρα τα πληρώνω. Μη
καλά παιδιά. Αντέχουμε στο πόδι. Ξεκίνησα να κάνω παρέα με τον Παύλο τον Μανώλη, που τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε και δημιουργήσει και τους Arcade. Και ένα... αφού τέλος πάντων κάνουμε αρκετή παρέα, ένα βράδυ, εμένα είχε φύγει η γιαγιά μου από τη ζωή, και ένα βράδυ την βλέπω στον ύπνο μου. Και εκεί που φοβόμουν, ήρθε σαν σωτήρας μου στον ύπνο μου, σαν φύλακας άγγελος, και με ξύπνησε και με προστάτευσε από τους εφιάλτες μου. Εγώ κατευθείαν ξύπνησα. Και έγραψα το στίχο «Σίδα στον ύπνο μου με εκείνους να παλεύεις, τους εφιάλτες μου, τους νίκησες μου λες. Έχεις τον τρόπο το μυαλό να γαλινεύεις, μα είναι μισή αγάπη πλέον να με θες». Γιατί είχε φύγει από τη ζωή. Κατευθείαν πηγαίνω στον Παύλο και του παίζω αυτό το τραγούδι. Και έτσι γράψαμε παρέα το «Αν με δεις να κλαίω». Και αυτό έχει να κάνει, γιατί σας αναφέρω αυτό, γιατί πολλές φορές στη ζωή μας, πολλά άτομα τα οποία τα χάνουμε και δεν είναι εδώ κοντά μας. Να είστε σίγουροι πως τα νιώθουμε, αν όχι πρέπει, τα νιώθουμε σίγουρα κοντά μας και βρίσκονται εδώ κοντά μας. Οπότε μην τους ξεχνάτε ποτέ. Ζήτα στον ύπνο μου με εκείνους να παλεύεις. Τους εφιάλτες μου, τους νίκησες μου. Είναι μισή αγάπη πλέον να με θες.
Μια σύγχρονη συγγραφέα που είναι και φίλη μου πλέον, την αγαπώ πάρα πολύ. Γεια σου, Λενέ. Και τη ρωτήσαμε φυσικά, κατευθείαν τη στείλαμε μήνυμα και τη ρωτήσαμε αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για στίχο σε κάποια από τα τραγούδια μας. Έτσι μας έδωσε την άδεια και εμείς γράψαμε το «Σε δυο μονομάτια». Πού θέλω να αναφερθώ, γιατί το λέω αυτή την ιστορία. Γιατί μια μικρή ιδέα, μια μικρή σκέψη, ένα μικρό συνέστημα κάποιου ανθρώπου μπορεί να καταλήξει σε κάτι πάρα πολύ όμορφο, είτε λέγεται τραγούδι, είτε σε ένα τραγούδι το οποίο δημιουργεί συναισθήματα, εικόνες και πολλές φορές αναμνήσεις. Σε δυο μονομάτια λοιπόν. Σε δυο μονομάτια, ως τη χώρα στο θάλασσα, για δυο μονομάτια, με χίλια κύματα πάλεψα, σε δυο μονομάτια, ως τη χώρα στο θάλασσα, για δυο μονομάτια, στην άμμο χτίζω παλάτια. Πάνω σε στεριά δεν το έχω
χρυσό παλάτι. Ο λόγος που με έκανε να ασχοληθώ με τη μουσική ήταν γιατί ήθελα να εξωτερικεύσω όλα αυτά τα συναισθήματα και τις σκέψεις που είχα μέσα μου, να τα κάνω τραγούδια και να τραγουδήσω μαζί με τον κόσμο. Και όταν συμβαίνει αυτό είναι μοναδικό συναίσθημα και εμπειρία. Και για να συμβεί δεν χρειάζεται να τα τραγουδήσω σε μεγάλες πίστες, σε γήπεδα, με κόσμο πολύ. Ένας αρκεί να είναι από κάτω, για μένα πιστεύω ότι με ικανοποιεί απόλυτα. Γιατί το κυριότερο τελικά είναι ότι πιστεύω ότι οι καλλιτέχνες, οι στιχουργοί, οι τραγουδιστές, αλλά κυρίως οι στιχουργοί και οι συνθέτες και οι συγγραφείς π.χ. Βασικά γενικότερα οι καλλιτέχνες που βγάζουν πράγματα τα οποία έχουν μέσα τους. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Και πώς το εννοώ, ότι έστω και ένας, όπως είπα πριν, να είναι από κάτω και να με ακούει, έστω και έναν άνθρωπο να δω ότι γνωρίζει τους στίχους μου ή ότι νιώθει κάτι από αυτούς, νιώθω και εγώ ότι δεν είμαι μόνος μου. Αυτό είναι το κυριότερο, ότι δεν είμαι μόνος.